καλή χρονιά καταρχήν σε όλους. Όσον αφορά το παιχνίδι, χάσαμε την καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος. Η καλύτερη ομάδα που παίξαμε μέχρι τώρα ήταν ο Ολυμπιακός Βόλου. Οπότε το αποτέλεσμα κρίνεται δίκαιο. Και θα πω κάτι, ότι σίγουρα είχαμε πολλές απώλειες, γιατί έχουμε ανακατάξει στην ομάδα. Φύγανε 6-7 παίχτες, θα πάρουμε άλλους 4-5 και θα είμαστε έτοιμοι στη διάρκεια του πρωταθλήματος. Αν μπορούσαμε να κερδίσουμε τον Ολυμπιακό Βόλο, τότε θα λέγαμε ότι θα είμαστε ομάδα για πάνω. Τώρα εμείς πάμε να σωθούμε. Για μας, κοιτάμε τώρα το επόμενο παιχνίδι, γρήγορα το ξεπερνάμε. Σίγουρα δεν βαριά η ήττα, αλλά όμως όταν χάνεις από τον Ολυμπιακό Βόλο, ο οποίος είναι τόσο καλή ομάδα, έμπειρο προπονητή, καλή ομάδα, παίχτες που έχει ποιοτικούς που ανά πάση στιγμή μπορεί να αλλάξει το παιχνίδι, καταλαβαίνετε πρέπει να είσαι πολύ έτοιμος για να τον παίξεις. Δεν μπορέσαμε, γρήγορα το ξεχνάμε εμείς και κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι, το οποίο για μας είναι ο τελικός, είναι η σωτηρία μας με την Τρίγλια. Εύχομαι τον Ολυμπιακό Βόλο και τον Σούλη καλή συνέχεια και εύχομαι Ολυμπιακός Βόλου, γιατί είναι μια ομάδα που και εγώ δέθηκα, έχω πάρει τίτλο, εύχομαι να πάρει ο Σούλης τον τίτλο φέτος και να πάει η ομάδα εκεί που αξίζει, γιατί ο Ολυμπιακός Βόλος έχει και δυναμική και ιστορία και τα πάντα για να παίξει μεγαλύτερες κατηγορίες, γιατί εκεί αξίζει. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό Βόλο, εμείς το κεφάλι κάτω, γρήγορα να το ξεπεράσουμε και να ετοιμαστούμε για το παιχνίδι του Σάββατο. Πρώτα απ' όλα καλή χρονιά και χρόνια πολλά και με υγεία σε όλο τον κόσμο, έτσι, που είναι το πολυτιμέτερο πράγμα στη ζωή. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι είναι μεγάλη τιμή, πιο πολύ όχι για μένα, για τον Ολυμπιακό Βόλο, ένας προπονητής όπως είναι ο Γιώργος Βαζάκας, πολύ έμπειρος, να λέει ότι είμαστε η καλύτερη ομάδα. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ μεγάλη τιμή και για μένα και για την ομάδα μου, γιατί πραγματικά είμαστε σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, αν και φοβόμουν τη διακοπή του πρωταθλήματος. Γιατί πάντα στη διακοπή, ξέρετε, κάπως χαλαρώνουν τα πράγματα, αλλά δουλέψαμε πιστεύω αρκετά καλά. Ήρθαν και κάποια παιδιά, αλλά όπως είδατε, εκτός από τον Παύλο που έχει εμπειρία και λόγω της τιμωρίας των παιδιών του Φαζού και του Λάσκαρη, αναγκαστικά το χρησιμοποίησα. Ο επόμενος που ήταν μόνο ο Κέρι και αυτός ήταν αλλαγή. Γιατί έχω εμπιστοσύνη στο υλικό που είχαμε και ότι πιστεύω ότι οι παίκτες που έρχονται σε μια ομάδα πρέπει να μπαίνουν σιγά-σιγά για να μην χαλάει η συνοχή της. Όσο για το παιχνίδι, πράγματι ήμασταν αρκετά καλοί. Απέναντι σε μια ομάδα που πιστεύω όμως ότι στα πρώτα 10 λεπτά μπήκαν πολλές φορές μέσα στην περιοχή μας και απειλητικά. Εκεί αν δεχόμασταν ακόμη ίσως να αγωνόμασταν. Σίγουρα το παιχνίδι το τελειώσαμε στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο είπαμε μέσα από θητήρια να πετύχουμε ένα γκολ ακόμα για να είμαστε σίγουροι και από εκεί και πέρα όσο μπορούμε να κρατήσουμε την μπάλα στα πόδια μας, γιατί ξέραμε ότι ερχόμασταν και από τη διακοπή. Ήταν μια δίκαιη νίκη απέναντι σε μια ομάδα που εγώ πιστεύω ότι δεν θα κινδυνεύσει. Και λόγω του προπονητή, αλλά και λόγω της δυναμικής που είχε σαν ομάδα, γιατί τους έχω παρακολουθήσει στο πρώτο γύρο. Έτσι. Αυτά για το παιχνίδι. Κοιτάμε να ξεκουραστούμε αυτές τις μέρες τώρα με τα φώτα και να ετοιμαστούμε για το παιχνίδι της Βέρειας, που είναι και αυτό πολύ σημαντικό. Αλλά νομίζω ότι για να ήταν σημαντικό το παιχνίδι της Βέρειας, ήταν το σημερινό έπρεπε να κερδιθεί για να είμαστε ψηλά στη βαθμολογία. Για να μην ξεχνάμε ότι όταν ξεκινήσαμε και ήρθαμε εδώ, ήμασταν σχεδόν τελευταίοι. Αξίζουν συγχαρητήρια στους παίκτες, στον κόσμο και στη διοίκηση γιατί κάνει πολλές προσπάθειες. Εύχομαι και στον φίλο τον Γιώργο καλή συνέχεια και να ξέρετε, εγώ με τον Γιώργο δεν είμαστε φίλοι. Έχουμε τσακωθεί πολλές φορές μέσα στο γήπεδο. Αλλά όταν είσαι δίκαιος και βλέπεις το ποδόσφαιρο καθαρά, λες την αλήθεια. Και είναι από τους προπονητές που και αυτός λένε ότι τσακώνεται. Και εγώ πολλές φορές του λέω να ηρεμεί, όπως μου λέει και αυτός, αλλά πολλές φορές εμείς εδώ έρχομαστε και λέμε άλλα πράγματα ορισμένα γιατί έχουμε την πίεση του αποτελέσματος. Και εγώ και ο κύριος Βαζάκας λέμε πάντως την αλήθεια. Και το τιμάει πολύ αυτό που είπε. Εγώ για το παιχνίδι έχω να πω συγχαρητήρια στην ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου. Ήταν σαφώς καλύτερη από εμάς και είναι ένα δίκαιο αποτέλεσμα. Όσο για τη συνέχεια, κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι που είναι τελικός και είναι μονόδρος η νίκη. Άμα θέλουμε να έχουμε μια γρήγορη εισιτηρία και μια καλή πορεία σε γενικό το πρωτάθλημα. Αυτά. Σήμερα ξέραμε ότι είχαμε να αντιμετωπίσουμε μια πολύ καλή ομάδα με έναν έμπειρο προπονητή. Δουλέψαμε πάρα πολύ την περίοδο μετά τις διακοπές. Γι' αυτό και φανήκαμε σήμερα έτοιμοι. Ξέραμε ότι αυτό το παιχνίδι, άμα θέλαμε, άμα θέλουμε να έχουμε υψηλότερους στόχους, έπρεπε να το κερδίσουμε.
Και είμαστε χαρούμενοι που νίκησε, συνοδεύτηκε με μια πολύ καλή εμφάνιση. Από εκεί και πέρα, εμείς συνεχίζουμε. Τα επόμενα παιχνίδια με Βέρεια και Τρίκαλα είναι ντέρμπι. Πρέπει να έχω μια ανάλογη εικόνα για να μπορέσει η ομάδα να φτάσει εκεί που της αξίζει. Αυτά.